Ενωμένες εμφανίζονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας προκειμένου να επέλθει η κάθαρση από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε στην εξεταστική να καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως μάρτυρας. Από κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν στην κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη, Γιώργου Γεραπετρίτη και Κυριάκου Πιερακάκη, όπως επίσης και τον Κώστα Τσιάρα και Παναγιώτη Πικραμένο. Την πρόταση στήριξε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος ζήτησε να καταθέσουν ως μάρτυρες για την υπόθεση των υποκλοπών από την ΕΕΠ οι στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ο Νίκος Ρωμανός, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Δημήτρης Τσιόδρας. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε τους συγκεκριμένους μάρτυρες, με βουλευτή που μετέχει στην Επιτροπή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να ισχυρίζεται πως η άρνηση προκύπτει από το γεγονός ότι τα αρμόδια πολιτικά στελέχη είχαν κληθεί σε ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο και έδωσαν απαντήσεις. Η αρμόδια εισαγγελέας για την ΕΕΠ Βασιλική Βλάχου εξίσου κρύφτηκε πίσω από το απόρριτο ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να μην αποσαφηνίσει τους λόγους που την οδήγησαν να εγκρίνει περισσότερες από 15.000 άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου μόνο για το 2021.